την επίσημη τη διαρροή χαρτί στο χέρι ήταν οι εμπλεκόμενοι που πήραν και τη δικογραφία. Γιατί λοιπόν αυτή η καταστροφή. Όπως το λέει ο Κώστας. Γιατί 15 δημοσιογράφοι συναντηθήκαν στο γραφείο του πρώην Υπουργού και τη δικογράφησαν και έτσι. Δεν αφορούσε. Έτσι είναι. Όχι, το είπα ακριβώς για να πω αυτό το πράγμα. Ξεχάσαμε ότι με απόφαση της Βουλής δοθήκανε στους εμπλεκόμενους και σωστά οι δικογραφίες. Και κατά προτεραιότητα. Έτσι. Θα έπρεπε. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Σωστή και σωστά. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση. Αλλά μην ψάχνουμε τις πηγές σε κάποιους άγνωστους. Όχι, εντάξει. Αλλά σας λέω ότι. Πάμε παρακάτω. Και εκείνοι φρόντισαν να μας δώσουν λοιπόν, τα στοιχεία. Κοιτάξτε, εγώ μένω μακριά από το να αρχίσω να λέω υποθέσεις κλπ. Θα πω ορισμένα γεγονότα που νομίζω ότι είναι τα κρίσιμα θέματα. Και σε επίπεδο ουσίας και για την επόμενη μέρα. Πρώτον. Είπε ο κύριος Κακλαμάνης ότι μέχρι το 2000, θα σας πω και ακριβώς, γιατί νομίζω ότι έχει μία σημασία αυτό, ότι μέχρι το 2011 έγινε το πέρασμα, με νόμο του 2011 έγινε το πέρασμα της ευθύνης του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε να μου πείτε εσείς ποια ήταν η εγκριτική διαδικασία για όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας λεγόταν τότε. Στο εμπορίο ήταν. Αυτό που λέτε. Αυτό, οικονομία, έτσι λεγόταν. Αυτός είναι ο τίτλος. Εμπορίο, στην Κάρυβο. Λοιπόν, ποια ήταν η εγκριτική διαδικασία. Είναι αυτό το... Αυτό συνέβαινε σε άλλες χώρες. Για να δούμε οι άλλες χώρες τι είχαν ως εγκριτική διαδικασία. Δεύτερο, πού είναι αυτά τα αρχεία. Πού είναι αυτά τα αρχεία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, τα αρχεία αυτά έχουν καταστραφεί. Πού είναι αυτά τα αρχεία για να δούμε τι συνέβαινε, ξαναλέω, όχι στο Υπουργείο Υγείας. Κυρία Παπασπύρου που είναι αρμόδια... Το επαναλαμβάνω. Η κυρία Παπασπύρου το λέει. Η Γενική Επιθεωρία... Αλλά είπε θα τα βρούμε, λέει, να είστε σίγουροι θα τα βρούμε. Η κυρία Παπασπύρου δεν νομίζω ότι ανέφερε αυτό. Ανέφερε δύο άλλες περιόδους. Ανέφερε για το ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΟΦ, το οποίο δεν βρίσκεται... Και για το 12-13 έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας που δεν βρίσκονται. Εγώ... Και για εκείνη την περίοδο, βεβαίως. Όταν είχε περάσει η αρμοδιότητα. Δεν πειράζει. Κλείστε το, δεν πειράζει. Ναι. Συγγνώμη. Δικό, όχι. Πρώτη φορά. Εντάξει, συμβαίνει. Λοιπόν. Απλά βλέπουν άλλο κανάλι αυτοί που σας πήραν. Ή δεν βλέπουν τηλεόραση. Κακώς. Ή θέλανε να παρέμβουν στον κύριο Μαντά. Όχι, βέβαια. Να το. Πιστεύω ότι δίνει γραμμή. Είναι στέλεγος πρώτης γραμμής, δίνει γραμμή, δεν παίρνει. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, Ματάς, ναι. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Και να το κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας. Περνάει λοιπόν το 11, ακούστε τώρα, περνάει το 11 η διαδικασία στο Υπουργείο Υγείας. Και περνάει λίγο αργότερα ουσιαστικά στο ΝΕΟΦ. Πώς διάολο έχουν χαθεί αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο ΝΕΟΦ. Ο οποίος μπορείτε... εποπτεύεται από το ίδιο. Βεβαίως. Δεν πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτό. Σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη που έχουμε μπει στα μνημόνια, που ενώ είχε εκτοξευθεί η δαπάνη σχεδόν διπλάσια, για να μην πω και παραπάνω από ανάλογες χώρες, έρχεται η Τρόικα και με οριζόντιο μέτρο κόβει τις δαπάνες. Παρένθεση. Όχι τη συμμετοχή των πολιτών. Και αυξάνεται η παρένθεση. Αυτή η συμμετοχή του κράτου. Η συμμετοχή των πολιτών. Γιατί περηφανεύονται όλοι. Μείωσα τη δαπάνη και η συμμετοχή των πολιτών. Έτσι. Η συμμετοχή. Και εμένα με ενδιαφέρει βέβαια και κάτι άλλο. Εάν το μερίδιο τη αγορά την ίδια εποχή που έχουμε μείωση φαρμακευτική δαπάνη για την Νοβάρτη πέφτει. Δηλαδή, αν η Νοβάρτη μέσα από αυτή τη διαδικασία παραμένει βασίλισσα. Και παίρνει τη μερίδα του λέοντος. Βεβαίως, αυτό εμένα με προβληματίζει. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Βέβαια, αυτό εμένα με προβληματίζει. Η αντιπολίτευση λέει ότι έπεσε το ποσοστό και επί ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε πάλι η Νοβάρτης. Η αντιπολίτευση. Δεν το μετράμε. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη μεγάλα πράγματα. Ανήκουν σε εταιρεία που ανήκει σε πάμε λίγο παρακάτω όμω στα κρίσιμα θέματα. Εγώ κάνω, βάζω ένα αστεράκι εδώ. Και δεν τη μετράμε αυτή μέσα. Βάζω ένα αστεράκι. Διότι το θέμα των φαρμάκων. Και της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και των φαρμάκων, ένα σύνθετο θέμα, παγκόσμιο θέμα. Βάζω το αστεράκι και λέω, αν δεν έχουμε μια ισορροπημένη και θεσμική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, μπορεί να κινδυνεύουμε, και κινδυνεύουμε κάθε μέρα, όπως οι απειλές της ΡΟΣ. Τις θυμάστε, πριν από λίγο καιρό.
Έτσι, τις θυμάστε τις απειλές της ΣΟΣ ότι θα αποσύρει φάρμακο ογκολογικό. 30% Νοβάρτης. Λοιπόν. Από τη ΡΟΣ. Το 1 τρίτο το μετοχό της ΡΟΣ ανήκει στην Νοβάρτης. Χρειάζεται μία προσοχή όμως, διότι βγαίνουν καινούργια φάρμακα. Δεν πρέπει να πάμε στην άλλη πλευρά. Τα νέα φάρμακα πρέπει μέσα από ένα θεσμικό τρόπο να μπαίνουν και στη χώρα. Δεν μπορεί οι ασθενείς να στερούνται. Και κλείνω την παρένθεση. Ναι. Την κλείνω την παρένθεση. Τα οποία απλώς είναι θέλω... ακριβότερα από τα κυκλοφορούντα. Απλώς θέλω να το επισημάνω αυτό. Δεν είναι πάντα, όπως ξέρει πολύ καλά ο κ. Κακλαμάνης, διαφορετικά στη δραστικότητα, διότι γίνονται παιχνίδια. Όχι εδώ στην Ελλάδα, μόνο παντού. Παγκόσμια. Άλλο αυτά τα οποία λέτε και με τα οποία κάποιος δεν μπορεί να διαφωνήσει, βλέπω και τον κύριο Κακλαμάνο ότι συμφωνεί. Βεβαίως. Και άλλο το ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις γιατί κάποιοι άνθρωποι κάτι είδαν, άρα βρήκαμε και το πρόβλημα. Βρήκαμε και τη λύση του προβλήματος. Όχι, δεν είναι άλλο, γι' αυτό θέλω να. Εγώ επιμένω σε αυτό. Διότι δεν είναι άλλο. Όταν δεν έχεις το έδαφος το θεσμικό, όπου εγώ λέω δεν θα πετύχεις το 100%, αλλά τουλάχιστον θα έχεις. Κάνει αυτή την ανάλογη προσπάθεια. Για πέστε μου, κύριε Παπαδάκη, διαπραγματεύτηκε ποτέ αυτή η χώρα τιμές φαρμάκων? Τώρα δεν έχουν επαρθεί οι πρωτοβουλίες αυτές με τις άλλες χώρες του Νότου, με τη διακήρυξη της Βαλέτα, με τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Υγείας να διαπραγματευτούν όλες, πολλές χώρες μαζί. Είναι η Ιταλία, είναι η Πορτογαλία, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία. Πώς δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γινόταν? Γιατί τώρα έχουμε. Μετά υπάρχει και αντίλογο. Γιατί θα τον πείτε τον αντίλογο όσο αντίλογο θέλετε. Ολοκληρώστε όμως για να. Γιατί τώρα πετύχαμε. Μιλάτε, αλλά... Γιατί τώρα πετύχαμε δαπάνες που ήταν για τους ανθρώπους για επατήτηδα σε που ήταν 40.000 θεραπεία τους. 30, συγγνώμη. Ακούστε, να τις πάμε στις 10.000. Εδώ ο κόσμος είναι ένας ταλαιπωρημένος κόσμος, κύριε Μαντά. Το ξέρω πάρα πολύ το καλά. Το θέμα είναι το εξής. Το γνωρίζω πάρα πολύ μας. Καλά. Να κάνω μια ερώτηση. Θα ζητήσετε πρόστιμο ως κυβέρνηση από την Νοβάρτης, όπως έκαναν οι Αμερικανοί? Εμείς νομίζω αφού ότι είμαστε... είσαστε σίγουροι για όλα αυτά που λέτε, νομίζω... τα 20 δις θα ζητήσετε αποζημίωση από την Νοβάρτης. Πάντων, μη βάζετε σε μένα ότι είμαι σίγουρος τι είπα και τα λοιπά. Πάντα ήμουνα πάρα πολύ προσεκτικός αυτά. Για τους υπουργούς, εάν λοιπόν και εφόσον αποδειχθεί ζημιά του ελληνικού δημοσίου... Ζημιά του ελληνικού δημοσίου, νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση. Όσα πήραμε από τη Siemens. Κάθε κυβέρνηση. Διαφορά, Γιώργο, με τη Siemens. Νομίζω τη ότι Siemens κάθε. Θα με αφήσετε να το τελειώσω. Που ήταν μέσα. Νομίζω κάθε, κάθε άλλο κυβέρνηση. Αυτό, γιατί πήραμε από τη Siemens. Και όλοι πήραν από τη Siemens. Όλοι αποζημίωθηκαν από τη Siemens. Όχι, στο κάδρο αυτό δεν μπαίνουμε. Όλοι πήραν από τη Siemens. Όχι. Όλοι πήραν αποζημίωση. Όλες οι χώρες λέει. Γιατί η συμφωνία τη διαχειρίστηκε από την Ελλάδα. Το επόμενο πολιτικό σύστημα, Γιώργο μου. Πάντως, προσέξτε τι λέει ο κόσμος. Αυτοί που είχαν εμπλοκή με τη Siemens διαχειριστήκαν. Δεν με αφήσατε να πω την απάντηση. Εμείς θα διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε εφόσον υπάρχει θέμα, θα διεκδικήσουμε. Και υποχρεωμένη κάθε ελληνική κυβέρνηση να τον κάνει αυτό. Ξέρετε ο κόσμος τι λέει εδώ πέρα. Έχουμε υποστεί μειώσεις σε μισθούς, σε συντάξεις. Βέβαια είναι, απελευθερώνονται τώρα οι αυξήσεις στους μισθούς του αυτό δημοσίου. Είναι ένα θέμα που πρέπει το οποίο να... είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι. Και μην μπούμε στην διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού. Στους δημόσιους δίνεται για ψηφοδηρικούς λόγους, στο ιδιωτικό τομέα όχι. Φέρουμε. Αλλά έχετε ψηφίσει και το είχατε δεχτεί και εσείς, κύριε Κακλαμάνη, το δέχτηκε και ο κύριος Μαντάς, η κυβερνήση σας, ότι για αυξήσεις μισθών θα μιλήσουμε στον ιδιωτικό τομέα όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Στο 20,9 είμαστε. Στο 20,9. Και απελευθερώνονται οι αυξήσεις στον δημόσιο τομέα λόγω της ορίμανσης. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορεί να αποδώσει καλύτερα, να σε επιβραβεύσω. Αυτό στον ιδιωτικό τομέα έχει παγώσει. Και θα δηλαδή, εσείς με ποιον είστε τώρα, για να καταλάβω. Και με τους δύο. Και με τους δύο. Μπράβο, να είμαστε και με τους δύο. Έτσι, μπράβο. Δεν ακούσατε τι είπαμε. Μην μπούμε σε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι. Αλλά, όμως, από την άλλη πλευρά, έχει δίκιο ο άλλος που λέει θα περιμένω εγώ πότε θα πέσει κάτω από το 10% για να πάρω αύξηση. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι. Τα μνημόνια. Το λέει το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Αν το δεν πέσει κάτω από το 10% δεν αυξάνεται. Δεν το λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Να σας πω και να μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Να σας πούμε και για σε ποιο πώς μπορεί. Όχι. Να βγάλουμε για το μνημόνιο, να το δούμε. Ακούστε, για το πώς μπορεί να γίνει και νομίζω ότι θα επιχειρηθεί να γίνει
η αύξηση του βασικού μισθού στη νέα περίοδο. Αυτό το λέτε εσείς αφού έτσι. Μου το μνημόνιο. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι μια μικρή διακοπή και θα. Μόλις θα το 6 μήνες είναι. Μόλις το μνημόνιο. Αυτό γίνεται τώρα, εν μέσω μνημονίου όμως, το δημόσιο. Τώρα που τελειώνει το μνημόνιο, θα συζητήσουν και αύξηση των μισθών. Όχι όταν πάει η ενεργία στο 10%. Αν είσαι σε μνημόνιο, θα πρέπει να πάει η ενεργία στο 10%. Όχι γενικότερα. Αν τελειώσει από το μνημόνιο. Υπάρχει εποπτεία, Κώστα.